Και αυτό το μεγάλο παράπονο των Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία που να μπορούν να σας ενώνουν, έτσι ώστε να νιώσουμε κι εμείς αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, ότι τουλάχιστον υπάρχει μια προοπτική, υπάρχει μια ελπίδα, βράδυ. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα το βλέπα έτσι. Δηλαδή, μάλλον από τις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη και εγώ μπερδεύτηκα, παρά κατάλαβα τι ακριβώς συμβαίνει, έστω και αν σε αυτές θα μπορούσα να δω κάποιες θετικές πλευρές. Για παράδειγμα, είσαστε επηρεασμένος από το πνεύμα του Πάσχα, μου φορείτε. Για να λέτε ότι είδατε θετικές πλευρές του Πάσχα, Του Πάσχα ή μετά την Ανάσταση. Περιμένετε λιγάκι να σας πω. Πάμε στη Σταύρωση πρώτα. Έτσι, μπράβο. Πάντα ένα αλλά, είδες πως. Ναι. Όχι, δεν είπα αλλά, λέω περιμένετε να σας πω. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Εάν, για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπέρ μιας μεγάλης συνταγματικής αναθεώρησης, ειδού πεδίο δόξη λαμπρό. Ας το δούμε στην κοινοβουλευτική διαδικασία πώς ακριβώς θα τοποθετηθεί. Διότι πριν από λίγες μέρες μας έλεγε ότι δεν είναι τώρα η ώρα. Δεν ξέρω πότε είναι η ώρα. Εάν επίσης, για παράδειγμα, στο θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, το ξανασκέφτεται για μία λύση στην κατεύθυνση της σύνθετης ονομασίας έναντι όλων, γιατί όχι. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι υπάρχει μία αντίφαση στην πορεία των τελευταίων, τουλάχιστον της τελευταίας περίοδου, σε αυτά που εξέπεψε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, και εγώ το βλέπω με... Σας ξαναλέω, δεν δυσκολεύομαι να πω ότι μπορεί κανείς να δει αν πράγματι είναι έτσι, διότι μου φαίνεται ότι είναι περισσότερο ίξης αφήξης. Μπορεί να είναι και μία εξέλιξη που να δείχνει στο βάθος του ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρχουν σε κρίσιμα θέματα συγκλήσεις. Και άφησα τελευταίο το ζήτημα των εθνικών θεμάτων και ιδιαίτερα της αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Δεν μπορώ να καταλάβω... Και των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Βεβαίως. Οι οποίοι θα κάνουν Πάσχα στις φυλακές της Αδριανούπολης. Κοιτάξτε, αυτός καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένας μοχλός πίεσης, τον οποίον χρησιμοποιεί με αυτό τον, θα έλεγα, πολύ εκρηκτικό τρόπο ο Τούρκος Πρόεδρος, απαράδεκτο τρόπο, κοινικό τρόπο, που νομίζω ότι δεν έχει καμία θέση. Αυτός κάνει τη δουλειά του, κύριε Περιμένετε, λιγάκι να πω. Εδώ όμως έχουμε φαγωμάρα. Μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, και έχουμε φαγωμάρα κυβερνητικών εταίρων. Ακούστε λιγάκι να σας πω. Που στηρίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία. Θέλετε την άποψή μου. Φαγωθήκαμε αν είναι όμοιροι ή εχμάλωτοι ή είναι μια απλή κράτηση, αν είναι ένα θέμα λίγων ημερών το οποίο θα λυθεί. Έτσι. Για να φτάσουμε σήμερα να διανύουμε την 35η μέρα και να κάνουμε έκκληση τώρα στον Ερντογάν. Ο άμυνα δεν λέει για 15μήνο. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα. 15 χρονών. 15 χρόνια, συγχωρείτε, ναι. Κύριε Παπαδάκη, ας επανέλθουμε λοιπόν στο να δούμε με έναν, θα έλεγα, συνετό τρόπο όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι συνετός ο συνεταίρος σας, με συγχωρείτε τώρα. Εμείς φταίμε για το μη συνετό. Εγώ, κυρία Πυριώτη, θέλω να πω λίγο την άποψή μου καθαρά. Λοιπόν, και τι λέω. Και λέω το εξής. Ότι σε αυτό το ζήτημα δεν μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει μία πρόθεση, πάση περιπτώσει, από όλες τις πλευρές να συνεννοηθούμε απέναντι στην προκλητικότητα του Ερντογάν και ο κ. Μητσοτάκης να μην δέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών να πάει να τον ενημερώσει. Είναι ορισμένα θέματα, εγώ επισημαίνω κάποιες αντιφάσεις, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Okay, εντάξει. Μπορεί να υπάρχουν αντιφάσεις. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Έχουμε υποχρέωση. Μάλιστα. Έχουμε υποχρέωση. Αυτό εγώ θέλω να πω. Να συνεννοηθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Τελεία. Θέλω να πάω στον κύριο Κικίλια και μετά να πάω και στους υπόλοιπους. Κύριε Κικίλια. Οι αντιφάσεις είναι από την κυβέρνηση. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που έχω να πω για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Υπεύθυνος για τη χώρα.